θεσμική από την πλευρά μας, από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης δια του Προέδρου της. Συναντήθηκε, είδε τον κύριο Αβραμόπουλο, αλλά το κύριο στην επίσκεψη του Αλέξη του Τσίπρα στη Μεσογείο, ναι, ήταν η συνάντηση που είχε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ωραία, με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Ναι, αλλά πώς σας φάνηκε το ότι σχολιάστηκε μετά από τον κύριο Σκουρλέτη, από τον κύριο Παπαδημούλη, ποικιλοτρόπως ξαναλέω, είτε με δηλώσετε με tweets, το γεγονός ότι με τον κύριο Αβραμόπουλο τα λέμε καλά, με τον Πρωθυπουργό για παράδειγμα, καμία σχέση. Πώς ερμηνεύονται αυτά τα σχόλια? Αυτό είναι άλλο θέμα. Δηλαδή, το ότι τη συμπεριφορά δείχνει ο καθένας στην κυβερνητική παράταξη απέναντι στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κατά πόσον, ας πούμε, μπορεί να έχει αυτές τις θεσμικές συναντήσεις, γιατί θεσμική συνάντηση και θεσμική ενημέρωση έγινε, η οποία οφείλεται να γίνεται στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης από όλους τους πολιτιακούς παράγοντες, και πολύ περισσότερο όταν αφορά αυτό τον τομέα, τον νευραλγικό τομέα των ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν, αυτό το χαρακτήρα είχε, και από την πλευρά μας θέλω να πω ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ενημέρωση που έγινε από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και κατ' επέκταση το στο κόμμα. Το ρώτησα αυτό πέρα από τις φωνές Σκουρλέτη και Παπαδημούλη, γιατί υπάρχουν κάποιες φωνές από το εσωτερικό της συγκυβέρνησης που λένε δεν έχουμε να χάσουμε κάτι εδώ που βρισκόμαστε με όλα αυτά τα μέτωπα τριγύρω μας. Ας καθίσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ να συνεννοηθούμε τουλάχιστον για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και αν θέλει να συνεννοηθούμε κιόλας και για το πότε θα γίνουν, πιο αργότερα βέβαια, οι εκλογές. Υπάρχει κάποιο τέτοιο κοινό σημείο, κύριε Λαφαζάνη, μιας ευρύτερης εν πάση περιπτώσει συνεννόησης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας? Όχι, δεν υπάρχει. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ακολουθούν μια καταστροφική πορεία για τη χώρα. Ήδη τώρα η Ελλάδα μπαίνει σε δεύτερη μνημονιακή φάση. Μπαίνουμε σε μια νέα μνημονιακή περιπέτεια, η οποία θα είναι εξίσου βασανιστική με την πρώτη, μέσα από τη λεγόμενη γραμμή χρηματοδοτικής πίστωσης. Είναι σκληρή αυτή η πορεία και θα είναι και βαρύτατα πάρα πολύ επώδυνη για τον ελληνικό λαό. Δεν μπορούμε να συνενέσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και τον ΠΑΣΟΚ. Είμαστε στον αντίποδα. Με ποιες άλλες δυνάμεις θα μπορούσατε αντίποδα να συνεργαστείτε? Γιατί είδαμε ότι αποσύρατε και την τροπολογία σας, κύριε Λαφαζάνη. Κουβέντα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας μας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η χώρα χρειάζεται εκλογές, χρειάζεται να αλλάξει πορεία, χρειάζεται να μιλήσει ο ελληνικός λαός και βεβαίως το θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας με θεσμικό τρόπο θα το αντιμετωπίσουμε μετά τις εκλογές. Θα συνεργαστούμε πότε με δυνάμεις οι οποίες εγώ βλέπω πολύ γρήγορα εκλογές. Πότε? Οι εκλογές είναι δυνατόν να γίνουν ανά πάσα στιγμή πλέον. Νωρίτερα πάντως, δηλαδή νομίζω, από την εκλογή του Προέδρου. Και πάντως νομίζω, χωρίς να είμαι προφήτης βεβαίως, νομίζω ότι οι εκλογές θα γίνουν πριν από την εκλογή, από τις διαδικασίες εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θέλω ένα πολύ σύντομο σχόλιο, κύριε Λαφαζάνη, για δύο πράγματα. Καταρχήν για τις δύο τροπολογίες σας. Τη μία την αποσύρατε, η άλλη καταψηφίστηκε, για τις τράπεζες. Ναι. Ήταν μια τροπολογία αυτή η οποία περιείχε μέτρα και κατευθύνσεις οι οποίες είναι εγκεκριμένες από το κόμμα μας. Είναι εγκεκριμένες ως μέτρα και κατευθύνσεις από το συνέδριο. Δηλαδή το ότι οι τράπεζες πρέπει να περάσουν κάτω από δημόσια ιδιοκτησία και κοινωνικό έλεγχο είναι θέση συνεδριακή του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά καταψηφίστηκε. Όχι, η τροπολογία που βάλαμε εμείς, ναι, που θέσαμε εμείς, mm-hmm, δεν έθετε υπό ερώτημα αυτή τη θέση, η οποία είναι συνεδριακή θέση και δεν μπορεί να αλλάξει. Μάλιστα. Παρά μόνο από συνέδριο. Αυτό το οποίο είπαμε εμείς με την τροπολογία μας είναι ότι αυτά τα μέτρα που προτείναμε, μεταξύ των οποίων και η δημόσια ιδιοκτησία της τράπεζας, ναι, πρέπει να περάσουν στα άμεσα μέτρα που θα εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ, στο πακέτο δηλαδή των εξαγγελιών που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί έγινε η ψηφοφορία, επ' αυτού έγινε η ψηφοφορία. Η θέση μας κατά τα άλλα για δημόσια ιδιοκτησία και κοινωνικό έλεγχο των τραπεζών παραμένει προγραμματική θέση του
κόμματος, η οποία θα εφαρμοστεί Μάλιστα. από μια κυβέρνηση αριστερά. Επειδή έχουμε ήδη ξεπεράσει το χρόνο μας, κύριε Λαφαζάνη, θα επαναφέρετε την τροπολογία για τις συμμαχίες, γιατί λένε ότι τη βάλατε ουσιαστικά κάτω από το χαλί και είναι γνωστές οι διαφωνίες της αριστερής πλατφόρμας ούτως ή άλλως. Όχι, δεν βάλαμε τίποτα κάτω από το χαλί. Έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση στην Κεντρική Επιτροπή για το θέμα των συνεργασιών μας εν ώψη εκλογών. Αυτή η συζήτηση θεωρήσαμε ότι ήταν πρόωρο να καταλήξει με μια απόφαση. Όλοι μέσα στην Κεντρική Επιτροπή, σχεδόν όλοι, το αποφασίσαμε με μεγάλη πλειοψηφία και είπαμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση, η οποία είναι ουσιαστική, και να επιχειρήσουμε να βρούμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες συνθέσεις και να καταλήξουμε σε μια επόμενη συνεδρίαση, η οποία θα γίνει πολύ σύντομα. Δεν μπήκε κάτω από το χαλί τίποτα, κάτω από το τραπέζι, ίσα-ίσα θα συζητηθεί πιο ουσιαστικά και πιο επικοδομητικά το θέμα, για να πάμε σε κατάληξη σε επόμενη Κεντρική Επιτροπή. Όσον αφορά το χρέος, έχει αλλάξει κάτι από τη γνωστή στάση καθόλου δεν έχει αλλάξει. Η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους παραμένει να είναι μια πολύ ουσιαστική και θεμελιώδης διεκδίκηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λαφαζάνη, καλά, κύριε που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Κλείσαμε, σας αποχαιρετούμε. Έρχονται Χρήστος Κούτρα.